Κυρίες και κύριοι, το επεισόδιο σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έκανε νέες δηλώσεις για τους πυράβλους S300. Νέες δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου για τα ελληνοτουρκικά. Νέες δηλώσεις του κυρίου Χριστόδουλου για τις καταλήψεις και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Χριστόδουλος μιλάει για τον ιό του 2000. Δηλώσεις του κυρίου Χριστόδουλου για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Όπως δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος, ο καιρός θα είναι άστατος σε ολόκληρη τη χώρα. Και νέα δήλωση του κυρίου Χριστόδουλου για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δηλώσεις του νόμου 105 από τον Αρχιεπίσκοπο. Νεότερη δήλωση του Αρχιεπισκόπου κυρίου Χριστόδουλου. Ο λαός κουράστηκε από τις δηλώσεις. Γι' αυτό που είπε τα γιαούρια. Κυρίες και κύριοι, νεότερες δηλώσεις του κυρίου Χριστόδουλου σε λίγο. Αν ψήφισε και εκείνο απαντάει. Την έριξα την ψήφο μου στο διάολο να πάει. Όσα δεν φτάνει άλλε που πηδάει και τα πιάνει. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργό μα έβγαλε φυρμάνι. Του φόρου να πληρώσουμε να μπούμε στην Ευρώπη. Και όταν Λάρα τραγουδάει με. Όλοι μα ζαλιστήκαμε και πάθαμε αφασία. Δεν είναι χώρα τη ΕΟΚ, είναι η Πανανία. Υπέρ τη πατρίδο. Στενή καρκούμενο κατά τη διάρκεια τη εκκλησία. Πού το βρήκαν αυτό το μάλλον. Διαπλεκόμενοι με ύφο και ήθο. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών, ξυστών. Διαπλεκόμενοι εξυγχρονιστών. Α, έτσι τέτοιος είσαι. Διαπλεκόμενοι. Κύριε, άρχεται η διαπλοκή. Τι είναι η διαπλοκή μας? Μην είναι οι κάμποι. Μην είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά, τα προβλήματα. Και οι πολιτικοί βλήματα. Γιατί να εγκατασταθούν οι S300 στην Κρήτη? Έχουν ήδη εγκατασταθεί τα S300 βλήματα στη Βουλή. Μιλάει για ομπρέλα προστασία στο Αιγαίο, Άκης. Στην ενδοχώρα πώς θα προστατευτούμε? Από τις βροχές. Από τις βροχές τους. Χες τους. Υποφέρει ο Κοσμάκης. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί? Για να υποφέρει περισσότερο. Θα τον ξαναβγάλουμε πάλι. Στις εκλογές του 2000. Αυτός είναι ο πραγματικός ιός του 2000. Καλά που δεν μας βγήκε κόρη. Καλή δε θα ήμουνα. Βρε κορίτσια. Γιατί ρωτά. Μα δεν πρόλαβα, Χριστιανή μου, να ρωτήσω. Ας την εμωρέ. Μα συνεχώς διακόπτει. Ποιος διακόπτης? Αυτός που ανάβει το μυαλό σου. Συνεχώς κλειστό τον έχεις. Βαλεντίνο, έλα να ανοίξεις το διακόπτη της κυρίας. Ποιας κυρίας? Με τα σκαμελίας. Ω, για τον Κάρολο μιλάτε. Τέλος πάντων, μπες στο θέμα. Τι ήθελες να ρωτήσεις? Για τη Νέα Δημοκρατία.
Τι είναι η δημοκρατία? Καλά, δεν ξέρεις. Φέρανε καθηγητές Αμερικάνους να μάθουν στους βουλευτές πώς να φέρονται. Βαλεντίνο, βγάλ' την από την πρίζα, καλέ! Θέλουμε να μιλήσουμε! Αυτό. Αυτό. Δηλαδή, πού μπαίνει το πυρούνι και πού μπαίνει το μαχαίρι? Καλά, χρυσό μου, πού μπαίνει το πυρούνι και πού μπαίνει το μαχαίρι? Οι πολιτικοί για την κουτάλα ενδιαφέρονται. Πού μπαίνει? Ναι, και πώς βγαίνει. Ποτέ χωρίς προφυλακτικό. Τι ήτανε τώρα αυτό? Ένα κοινωνικό μήνυμα. Δεν είναι σεξουαλικό το πρόβλημα, αγάπη μου? Να τα ανοίξω! Άνοιξε το, καλέ, άνοιξε το, να δούμε τι θα πεις. Φυσικά και είναι σεξουαλικό. Να έρθουν να μας κυβερνήσουν όσοι ξέρουν από τρόπους. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Στο μυαλό της δεν έχει ούτε καν το μυαλό της. Να τα ανοίξω! Αχ, μία αγάπη μου, και έχεις φάει σκορδαλιά. Άστινε, μωρέ, άστινε, να τα ανοίξει, άνοιξε το. Αβραμόπουλος. Είναι σεξι ο Αβραμόπουλος. Και γιατί δεν κάνει εξώφυλλο στο Playboy? Γιατί με το χάος που επικρατεί στην Αθήνα θα κάνει στο Penthouse. Μωρή! Έχω πρόταση! Και εγώ έχω υπόταση. Καλά, το είχαμε ξεχάσει αυτό. Μου κάνανε πρόταση! Άμα δεν παίρνεις τα χάπια σου, αυτά παθαίνεις. Πώς για μπαταρίες κατευθείαν στο Γερμανό! Δεν μου λες. Ο Γερμανός είναι Έλληνας. Δεν έχω καταλάβει. Ο Φρέντι Έλληνας είναι. Όχι ο Φρέντι, μωρή. Ο Γερμανός. Ο Γερμανός είναι Γερμανός, μωρή. Ο Βέγκος τι είναι? Έλληνας. Και αφού είναι Έλληνας, γιατί διαφημίζει τον Γερμανό? Δεν διαφημίζει τον Γερμανό, τον Κορασίδη διαφημίζει. Και γιατί μιλάει γερμανικά? Bitten, ψωνίστεν. Γιατί κάνει τον Γερμανό. Άρα, λόγω ηλεκτρονικής που δεν αφθηνότερα. Elephant. Πάχινες. Έστω κι άλλο, έστω κι άλλο, Μαρή. Μας πήξανε στα δωρεάν κινητά. Μόνο το λογαριασμό πληρώνουμε. Δεν παίρνεις λογαριασμό, δεν δίνεις λογαριασμό. Πώς δεν δίνεις, Μαρή? 50 έσκασα την τελευταία φορά. Δεν βλέπεις. Δωρεάν ακουστικά βαρικοείας. Πότε θα δώσουνε? Να δούνε χαρά τα αυτιά μας. Ποια γατιά μας? Ούτε γατιά, ούτε σκυλιά έχουμε εδώ πέρα. Μωρή, δεν μου λες, τι μάρκα ακουστικό φοράς? Star Trek της Motorola. Μωρή, έτοιμη για διακτήνηση είσαι. Ποια διακτήνηση, καλέ? Μωρή, κάτσε εδώ, μωρή, αστεία το είπα. Μην κάνεις αστεία με το Star Trek. Γιατί, μωρή, ποιος είσαι, ο Δόκτωρ Σποκ? Όχι, ο Σιμ ή τι, ο εξωγήινος. Τι δείχνει εμένα? Ποιον να δείξει εμένα? Ας δείξει εμένα. Και γιατί να δείξει εσένα? Να δείξει εμένα. Να δείξει εμένα. Και γιατί να δείξει εσένα? Εν ποιον να δείξει? Να δείξει εμένα. Παρακαλώ να παίξει το σήμα. Γεια σας και γεια σας. Γεια σας και με γεια τα κινητά σας. Λοιπόν, καθηγητής γλωσσολογίας και κινητής τηλεφωνίας και κινητολογίας και όχι κινησιολογίας, Παναφωνιώτης, Μπαρμπουλιώτης, ήθελα να πω, συγγνώμη, Τετελεστιώτης. Σήμερα δεν θα κάνουμε το τεστ του... Φτούσου, έγινε μόνο του γαμώτη μου. Αλλά θα κάνουμε το τεστ των κινητών. Κίνητο τηλεφωνάδες μου! Από εδώ ο χαμός και από εδώ ο Γερμανός που είχε μείνει από βενζίνη και τον τραβούσε ένα γιοταχή και κάτι χιλιά τον τραβάγανε δηλαδή και τον πηγαίνανε να δει τον αγώνα της Λανς. Σιλάνς! Σιλάνς! Σιλβουπλέ! Όλοι εδώ στο στούντιο! Α, ξέχασε κανέναν? Όχι, εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, να κοπεί η λέξη παρακαλώ. Όχι, όχι, να κοπεί, να κοπεί στη μέση. Όχι τελείως. Καλά. Θα κοπεί μετά στο μοντάζ. Λοιπόν, η λέξη που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η λέξη... Κινητό! Ευχαριστώ, μητέρα! Εγώ είμαι η μάνα σου, βρέχα, ήρευτε! Η άλλη είναι η πεθερά σου, άκια γυαλά! Ναι, μαμά! Αλλά πώς να την πω και τη μητέρα! Από εδώ η μητέρα μου και από εδώ η πεθερά μου! Από εδώ η γυναίκα μου και από εκεί το αισθημά μου! Έλα, πες τη λέξη τώρα, γιατί έχω αγωνία! Ναι, ναι, ναι! Η λέξη κινητό... Και καρτοκίνητο είναι πολυσύνθετο. Σκρίνιο ρωτώντα, ρωτώντα πα στην πόλη και ρωτώντα και τζοκώντα και ανελθόν κατά τα σγραφά. Μα τι λέω, πώς βλέπετε παντού ο Χριστόδουλος, είναι τρομερό. Ναι, να γυρίσουμε πίσω το βίντεο, παρακαλώ. Η λέξη. Η λέξη κινητό αποτελείται από τις λέξεις πάναφων, κοσμοτέ και τέλεστετ. Εξού και ο νεολογισμός τελεστέλινες.
Παναστάλινες κινητές μορφές, Panasonic, Nokia, Motorola, Siemens, Ericsson και Bosch. Ericsson, γνωστός φιλόσοφος της αρχαιότητας, από τη φράση Ericsson men, Patterson δεν. Η κλίση σας προωθείται, η οποία δε μεταγενεστέρως ετροποποιήθη ως εξής. Η πληροφορία αυτή είναι χωρίς χρέωση. Όχι αυτή που σας δίνω εγώ, η άλλη πληροφορία του κινητού. Επίσης, γνωστός από την αρχαιότητα ήταν ο επιτάσι ή επιτάν κύριος Νόκια. Παλιά είχαμε πρόβλημα πώς να πληρώνουμε τα νίκια. Τώρα έχουμε πρόβλημα πώς να πληρώσουμε τα Νόκια. Και επίσης τα Μοτορόλα, γνωστά από το σύνθημα «Τσοβόλα, δώστα Μοτορόλα». Πράγματι. Ενώ παρεμπιπτόντως ο Άκης μπερδεύτηκε και αντί για Μοτορόλα ζήτησε Κατσαρόλα. Παρακαλώ, γιατί δεν περνάνε οι τζοβόλιδες από πάνω. Α, ωραία. Και ο νικητής θα κερδίσει ένα τηλέφωνο που θα το πληρώσει. Α, περαίνον. Πρώτον, οι Έλληνες αλλάζουν τα πουκάμισα σαν τα κινητά. Δεύτερον, όταν πεθάνω βάλτε μου το κινητό στο μνήμα, μα μη με χώσετε βαθιά, γιατί δεν θα έχω σήμα. Παράδεισος κι αν είναι ο δεσμός μας. Εμείς το δέσαμε με τάφους και ιδρύματα. Κυρίες και κύριοι, στα πλαίσια των αποκαλυπτικών μας συνεντεύξεων φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό κύριο Σιμίτη. Ξεκινώντας, θα ήθελα να θέσω στον Πρωθυπουργό μια ερώτηση που μας έκαναν χιλιάδες τηλεθεατές. Εννοούμε το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην Αθήνα. Ακούσαμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για το νέο ρυθμιστικό νομοσχέδιο. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το νομοσχέδιο, τη διαδρομή Κολιάτσου Αμπελόκηπη, σε πόσο χρόνο θα μπορεί να την κάνει ένας οδηγός? 35 ώρες. Κατάλαβα. Το λύσαμε αυτό. Μια άλλη ερώτηση τώρα. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αποτελούν. Αφού με διορθώνετε λοιπόν, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και όλοι γενικώς οι Έλληνες εργαζόμενοι. Οι Έλληνες εργαζόμενοι, αφού επιμένετε. Να σας το πω έτσι κομψά. Λένε ότι με την οικονομική πολιτική που ασκείτε, τους έχετε επιδείξει όλους. Και δεν θα σταματήσουμε. Θα προχωρήσουμε. Συνέχεια θα γίνεται αυτό. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Τι μας λέτε? Απαιτελούν. Άντε πάλι. Να σας προτείνω κάτι με αυτά τα σαρδάμ. Να κάνετε στους άλλους μαθήματα νεοελληνικών σε ένα φροντιστήριο. Αλλά τι φροντιστήριο? Θα έρθει να σας ακούσει χιλιάδες κόσμος. Γήπεδο χρειάζεστε για αυτή τη δουλειά. Να κλείσουμε ένα πρώτο στάδιο. Μετά θα υπάρξει ένα δεύτερο στάδιο. Και απ' έξω ο κόσμος θα μείνει. Το βασικό μας θέμα όμως είναι ότι έχετε ρημάξει τον κόσμο. Ποιος δρόμος απομένει στον κόσμο για να επιζήσει? Η εγκληματικότητα. Αυτό που είπατε ούτε ως χιούμορ δεν μπορώ να το δεχτώ. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να συζητήσω κατά αυτόν τον τρόπο μαζί σας. Αν θέλει, ας συνεχίσει μαζί σας αργότερα ο Τόλης Σκέτος. Εγώ αποχωρώ. Πάω σπίτι μου. Και πόση ώρα θα κάνω για να φτάσω? 35 ώρες. Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας και στην Ανίτα πανιά σας. Καλέ, τι αέριδες ήταν αυτοί, απαπαπαπα, ούτε μαλλιά μας άφησε, ούτε φουστάνια, ούτε ομπρέλες, όλα τα πήρε. Βγαίνοντας εχθές από μία μπουτίκ, πετούσανε γύρω μου χαρτιά, σακούλες, κλαδιά, κάνω έτσι να στρίψω έρμου, τρώω και μια μεταρρύθμιση στα μούτρα. Όχι θρησκευτική μεταρρύθμιση, Λούθυρος, Χριστόδουλος και τέτοια, όχι, εκπαιδευτική. Την πήρε ο αέρας και την έκανε φίλο και φτερό και ο Αρσένης από πίσω να την κυνηγάει. Αχ βρεμάκι, πώς το έκανες αυτό? Δεν σκέφτηκες τα μαθητικά σου χρόνια? Τότε να στα θυμίσω εγώ. Εβίβα ρεμπέτες. Ένα καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολείο, ο Αρσένης ήταν ευτυχώς τότε στο Υπουργείο. Ο πιο καλός, ο πιο κακός, ο υπουργός, ο υπουργός ήταν αυτός στην πράξη. Μαθήματα, μαθήματα δεν κάναμε, την είχαμε αράξει.
ρυθμίσεις έκανε 10 φορές το χρόνο. Και αν εσπουδάζες γιατρός, γιατρός σε κάνα ντροχονόμο. Ο πιο κουλός, ο πιο κουλός, ο υπουργός, ο υπουργός ήταν αυτός στην τάξη. Οι μαθητές, οι μαθητές τον είχανε, τον είχανε μη βρέξει και μη στάξει. Και εγώ πήρα λοιπόν απόφαση μεγάλη. Γυμνασίο και λυκείο να βλέπω με το χιάλι. Ο πιο κακός, ο κακός, ο μαθητής, ο μαθητής είμανε στο σχολείο. Γι' αυτό και σα, αυτό και σα μεγάλωσα, μεγάλωσα μου δωκάνει υπουργείο. Ο πιο κακός, ο πιο κακός, ο μαθητής, να είμαστε πάλι. Χάλε γάλε. Να είμαστε πάλι. Ωραία τα καταφέραμε. Κατά διαόλου πάει η χώρα. Διάλογο στην παιδεία. Κατά διαλόγου πάει η χώρα. Κύριοι, σοβαρευτείτε. Η πορεία της χώρας είναι θέμα σοβαρό. Όλοι οι Έλληνες μείναν πανί με πανί. Το ρίξανε στα εορτοδάνεια. Δανείου τόπος. Εγώ έχω ένα καλύτερο. Το δισεκατομμύριο που δεν τελειώνει. Που δεν τελειώνει για μας, όχι για αυτούς που το παίρνουν. Ο Αβραμόπουλος έστησε πάλι το ψηλότερο δέντρο της Ευρώπης. Καλά που τα Χριστούγεννα δεν πέφτουν καλοκαίρι. Γιατί τότε θα στείναμε το ψηλότερο καμένο δέντρο της Ευρώπης. Θα περπατάμε όλοι στο Σύνταγμα γονατιστή. Για να φαίνεται το δέντρο ψηλότερο. Γι' αυτό το λόγο έβαλε γύρω-γύρω από το δέντρο κοντά καγκελάκια. Οι γκιαουρίδες. Είναι τα χαμπέρ, βρε. Τα νυχτερινά. Βρε σερσέμιδες. Βρε μπουνταλά ερυθγιαούριδες. Τι τον κάνατε, βρε τον εφέντη, ρε γλαύκο κληρίδι. Το δηλητηριάσατε, βρε τον άνθρωπο. Αφέριμ, έτσι βρε στα καλά καθούμενα. Τον βάλατε, βρε στο σοφρά αυτόν και τους κολαούζους του για να μπαϊλτήσουν από το φαΐ και μπαϊλτήσαν στον Καρσελαμά, βρε. Φωτιά στα μπατζάκια τους. 50 δρομολόγια κάναν ο καθένας τους τους καμπινέδες. Άσε που μαλώναν απ' έξω ποιος θα πρωτοπάει. Έτσι βρε θα λύσετε το θέμα με τους πυράβλους. Σαν τη γάτα, που τα σκεπάζει. Σερσέμποντος, χαϊβάνια γιαούριδες, χαλέκιοπορ. Πείτε το βρε καθαρά, κάναμε λάθος. Μπαρντών εφέντη Βαντετόρκ, μπαρντών Γκιόλμπαξελ Μπράιτ, δεν θα τους βάλουμε τους πύραυλους πουθενά. Όχι να δηλητηριάζετε τον Ιρίφ, τον Κληρίδη. Πάω τώρα, γιατί έφτιασε η Χανόμ Μπουρέκ, Κουρκούτα, Ντολμά και Μπογάτσα. Και μη χαίρεστε που έχετε βενζίνη, γιατί για λίγο είναι. Σταμάτησαν οι τελωνιακοί, αρχίζουν οι μπενζινάδες. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Oh, oh, oh. Good morning, John. Good year, Miss Helen. Helen, fresh Helen. Helen, my name is Bond. Σταμάτ Bond. Μη Ρώσοποντ. Τι Ρώσοποντ, μωρί. Μπάγα ποντ είσαι, αλλά εσύ, μωρί, χαζιά, μωρί. Εσύ είσαι Αλμπάνια, μωρί. Δεν είσαι παίξι, έλασε. Where is Γρηγόρης? Downtown. Εξόφυλλο. Όχι, ρε. Active. Όχι, μωρέ. Τι στάτους, ρε. Όχι, στάτους, με το στράτους στην πλατεία. Και πότε θα έρθει. Καταφωνεί. Hello, everybody. Where have you been, Γρηγόρης? Downtown, εγώ. Yes. Α, ναι. Επέτε το, ρε, παιδιά. Yeah. Απ' την ΟΝΕ ήτανε. Χάλα του καμπαναριού, δεν αβαρέσει τις τρεις. Μιλάτε ελληνικά. Επιτέλους. Ριζάν, δεν μου λες. Χτες ήπια έναν καφέ και δεν τον πλήρωσα, βρε. Πόσα θες. Τρία κιού. Πού εκιού. Όχι αυτό, εκιού. Πού εδώ εκιού, βρε. Εδώ είναι εδώ. Εκιού είναι εκιού. Τρία εκιού. Δεν μου λες. Τρία βήματα εκιού. Όχι τρία βήματα εκιού. Πού τρία βήματα, μωρέ, εδώ, επί το. Τρία οικονομίσματα! Υπέστε, ρε παιδάκι μου, άμα είναι να κάνουμε 5 ώρες να συνοηθούμε και να πληρώσουμε έναν καφέ, αχα! Γιατί εσύ έχεις δουλειά, θες να φύγεις. Έχω να κάνω ένα εξώφυλλο. Downtown. Σωστό.
Διαμπλεκόμενοι, διαμπλεκόμενοι. Καλησπέρα, περαοσπέρα και ακόμα παραπέρα. Σήμερα με βάλανε να πω δελτίο για τους αγρότες. Αγροτικό, όπως λέμε αγροτικό ιατρείο που έκανες το αγροτικό σου και τέτοια. Σιγά όμως που θα μιλήσω εγώ μία μουλάρα για τη μουγρίτσα και το δάκο. Τι δείχνει εμένα? Ελιές με φούντες. Εγώ θα κάνω κοσμικό δελτίο. Δελτίο νυχτερινό, δελτίο αριστοκρατικό και τάχο με τον Νίκολας Μπέρνς που πήγε στην Γλυκερία, της έδωσε λουλούδια και την κάλεσε σε γεύμα, παντρεμένος άνθρωπος. Δεν τρέπετε? Και εμείς τι κάνουμε, κύριε Μπέρνς? Μόνο η Γλυκερία είναι γλυκιά. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε γλυκές και καλήφωνες? Ξέρετε τι τραγούδια έχω πει εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή? Ενημερωθήκατε ποτέ? Μου ζητήσατε εμένα CD? Όχι, γιατί? Με καλέσατε ποτέ σε γεύμα? Όχι, γιατί? Να σας πω το άνοιξε πέτρα και να σας ανοίξει η όρεξη. Άνοιξε πέτρα. Τέλειωρε μουρά, θα φας πέτρα. Αν δεν με λέγανε μουλάρα, τώρα θα παρεξηγιόμουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι. Θα πέσει η θερμοκρασία, να, για να μάθετε. Κυρίες και κύριοι, στο αυθεντικό μας reality, ένα ακόμα πρόσωπο θα εξομολογηθεί τον πόνο του. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Pardon. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Εξομολογηθείτε το. Εγώ? Ποιος άλλος? Εδώ είπαμε είναι το αυθεντικό reality, όπου εξομολογήσετε τον πόνο σας. Reality είναι? Βεβαίως. Και το πιο πετυχημένο, αν κρίνουμε από τα νούμερα. Έρχονται νούμερα? Βεβαίως. Κάθε μεσημέρι, 30 με 50. Νούμερα, 30 με 50. Και καμιά φορά 70. Πω, τόσα νούμερα, ε. Θα χρειάζονται πούλμαν για να έρθουν. Όχι, με την AGB έρχονται. Αλλά δεν θα πιάσουμε κουβέντα γι' αυτό. Επαναλαμβάνω για τρίτη και τελευταία φορά. Εδώ είναι reality και εξομολογηθείτε τον πόνο σας, γιατί αργήσατε χαρακτηριστικά. Επαναλαμβάνω, είναι reality. Reality είναι. Άντε πάλι, πόσες φορές θα το ξαναπούμε? Τι επαιχνίδι θα κάνουμε? Βεβαίως. Μα τι λέτε? Εδώ είναι το δημοφιλέστερο reality. Πέστα στο Χρυσόστομο, όπου μεταξύ μας, για χάρη εντυπωσιασμού και διαφορετικότητας, ντύνομαι Παπαδάκι. Ναι, κι εγώ στον Παπαδάκι πήγαινα. Άρα εδώ ερχόσασταν, στο reality με το Παπαδάκι. Όχι, στο τηλεπαιχνίδι με το Παπαδάκι. Μα τι λέτε, θα μου τεινάξετε την εκπομπή στον αέρα. Άλλο Παπαδάκι και άλλο Παπαδάκης. Να τα πάρουμε από την αρχή. Πηγαίνατε στον Παπα... Παπαδόπουλο, στον Παπαδόπουλο πήγαινα. Γαμώ τι μου το βρήκα, ε. Κέρδισα, ε. Τι είναι αυτά που μου λέτε πάλι? Μια Παπαδάκη, μια Παπαδόπουλο. Σας είπα, εδώ είναι reality. Αρχίστε να κλαίτε. Ορίστε. Λέω, αρχίστε να κλαίτε. Αρχίστε να βρίζετε. Ποιον? Και εμένα αν χρειαστεί. Σας είπα πολλάκις ότι εδώ είναι reality με τον Παπαδάκη. Μήπως με στείλανε λάθος και αντί για τον Παπαδόπουλο με στείλανε στον Παπαδάκη? Αχ, θα δαγκώσω τα ράσια μου, θα λυγίσω τα σίδηρα. Κυρίες και κύριοι, ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, έστω ότι πηγαίνατε σε τηλεπαιχνίδι στον Παπαδάκη, τον Παπαδόπουλο, τον Ζουγανέλη, δεν ξέρω ποιον, και μπερδέψατε τα στούντιο. Είστε υποχρεωμένος τώρα να παίξετε με τους όρους μου, γιατί θα καταστραφούμε, θα έρθουν τα νούμερα. Τώρα? Έχω μια γωνία τώρα να τα δω εγώ. Εγώ να δείτε. Μα δεν καταλαβαίνετε τίποτα, τούβλο είστε? Πώς δεν καταλαβαίνω? Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Μα μια ώρα τώρα σας ρωτάω. Ακούστε με προσεκτικά. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Μπορείτε να με βοηθήσετε λιγάκι? Τι να σας βοηθήσω? Να μου πείτε το πρώτο γράμμα. Τι να σας πω? Το πρώτο γράμμα. Μα σας ρωτάω το πιο απλό. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Παπαδάκη. Μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά? Θα τον σκοτώσω! Θα κάνω φόνο! 10 με φόνο! Τεσνιράκι! Είναι on the rocks. Όχι, είναι on the rocks. Εντάξει. Εν θέλεις? Όχι. Πάρε λίγο. Έστω διάβολο. Κατάρρισες καλά, Μαρί? Τι να καταρρίσω, γιατί να καταρρίσω? Για να μην βρωμισάω με, μωρί. Ό,τι και να καταρρίσω εγώ, το 2000 θα καταρριστούμε όλοι. Δεν άκουσες για τον ιό του 2000? Αλήθεια, μωρή, τι ιός είναι αυτός? Μονάκριβος. Ναι, πανάκριβος είναι. Πρέπει να αλλάξουν όλοι, όλα τα κομπιούτερ, παντού σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Ξανά με ένα λεπτά, ε! Είναι λεπτό το θέμα.
Γιατί τα κομπιούτερ πιάνουν τώρα τα δύο τελευταία νούμερα από την χρονολογία. Α, πιάνουν δηλαδή του λίγουντα. Οπότε το 2000 που τα τελευταία νούμερα είναι 00 θα μηδενιστούν όλα. Για πες μου ένα παράδειγμα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ ένα παράδειγμα. Λοιπόν, εσύ για πες μου τώρα. Εγώ να σου πω ή εσύ να μην πεις. Εσύ να μην πεις. Καλά, να σου πω, λέγει. Λοιπόν, σκάσε κι άκου. Λοιπόν. Και ακά. Λοιπόν, άκου την ερώτηση. Πόσα λεφτά έχεις εσύ τώρα στο λογαριασμό σου στην τράπεζα? 568 δραχμές. Τι μαρή, πληρώθηκες. Λοιπόν, επειδή τώρα με τον ιό των κομπιούτερ θα έρθουν τα πάνω κάτω, εσύ μπορεί να έχεις στο λογαριασμό σου 15 δισεκατομμύρια. Και τι μωρή κακιά ζηλιάρα, μωρή, είναι κακό αυτό. Και βέβαια είναι. Γιατί με τέτοιο ποσό θα σου έρθει η φορεία 600 δισεκατομμύρια. Και τώρα πάλι τόσο μου ήρθε. Είδες για να έχεις ιό. Εσύ είδες για να έχεις ανιψιό. Ήτσες. Θα καταστραφούμε το 2000. Εγώ το ήξερα. Και τι έκανες γι' αυτό? Πέθανα. Τι λέει, χτυπά ξύλο, ρε. Κάποια μέρα όλοι θα φύγουμε. Από εδώ? Βέβαια. Θα αναστηθούμε δηλαδή. Βέβαια. Κακό που τους βρήκε. Το βρήκα. Πού το λέει, δικό μου είναι? Ποιο? Αυτό που βρήκες. Τι βρήκα? Τι βρήκες? Το βρήκα. Καλά, κράτα το. Να σε ρωτήσω κάτι, άντρα. Ξέρω. Θα μου πεις για τα μνημόσυνα. Έκανες? Όχι μόνο τακτικό, αλλά και έκτακτο. Άτακτο. Αφού ο Μακελάρης το άτακτο θα το κάνει πια από το κημητήριο. Τα έμαθε σαν νέα, Ανδρέα. Η Μιμή την τρισαγιοκάρτα που της έβγαλες για ευκολία στα μνημόσυνα την έχει πάει στα ύψερα. Πρώτη μου φορά βλέπω μνημόσυνο σε 6 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Τώρα που είπε η Μύτη. Ποιος? Ο πρωθυπουργός. Είναι πρόεδρος. Ποιος? Ε? Τι? Πού? Ποιο? Ναι. Ωραία. Διερμηνέα. Τα άκουσε τα διερμηνέα, πατέρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες. Συστροφή με ρώτησες. Όχι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Υδρόφισσες. Όχι, υδροκύλοι. Υδροκύλοι. Συντρόφισσες ρε, βλήμα. Συντρόφισσες ρε. Βλήμα. Κλίμα. Βλήμα. Βλήμα. Εσύ είσαι βλήμα. Εσύ είσαι βλήμα. Όχι, εσύ είσαι βλήμα. Όχι, εσύ είσαι βλήμα. Βρε, εγώ είμαι βλήμα. Τι λέμε τόση ώρα? Στην προσυνδριακή. Μισό λεπτό να ανοίξω το λεξικό. Προσυνδριακή. Ακριβώς. Ακριβώς. Σοσιαλιστική επιδρομή. Ληστρική επιδρομή. Επιδρομή. Επιδερμίδα. Επιτροπή ζωών. Επιτροπή ζωών. Ναι, το πέτυχες. Το πέτυχες. Το συγκλησιακό θέμα. Το εκκλησιαστικό θέμα. Συγκλησιακό. Συγκλονιστικό. Συγκλησιακό. Συγκλησιακό σύγκληση. Νυχτώσαμε. Νυχτώσαμε. Ναι. Είναι μίζον. Είναι μίζα. Όχι τσιμούχα. Τι μούχα. Τσιμούχα. Τι μούχλα. Τσιμούχα. Τσιμούχα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ που μελούσατε. Ακούστε. Ακλούστε. Ακούστε. Ακούστε. Ακούσατε! Ακούσατε, ακούσατε! Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι! Σκάσε! Σκάω! Είστε επανδύν. Μπεταντίν. Επανδύν. Σιρόπι χάπια. Όχι υπόθετα. Επανδύν είπα. Κινέζικα μιλάω. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Νύχτα. Καληνύχτα. 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 Καληνύχτα σας. Ένα, δύο, τρία. Με λένε Δάφνη και με έχεις κάνει πικροδάφνη. Αχ, να με λέγαν Παζαΐτη. Μου αρέσει πιο πολύ αυτό το ζου με το ιτή. Τέσσερα, πέντε, έξι. Με λένε Κώστα. Κι αν με φωνάζουνε κοντό, τους είπα μια μέρα, μια μέρα θα πρωθυπουργώ. Χα, χα, μη γελάς. Μας το είπε το καγκά. Κι ακού, της ξέφυγε να χά. Πού να τα ακούσει και ο Τσουκά. Της Πόπη θα γίνει εδουνά. Απεργίες, καταλήψεις, παθαμόνι διαλήψεις. Άιντε για και ξου, δε θα μας λείψεις.
μαντήλι σ' ακουνάω και να ξες δεν θα πονάω όταν θα σε αποχαιρετάω. Αχ βρε Σιμίκη, φακιδομίκη, μας το κλείσε στο σπίτι. Εσένα βλέπω και πεθαίνω, γιάνω μου και αρρωσταίνω. Και μένω μόνιμο στο σπίτι, με μια μικρή συνταξούλα. Κάπου 37.000, δεν φτάνει για δυο πορτοκαλάδες. Για σένα γδίνω με Ελλάδα, που σε αρμέγουν σαν κελάδα. Για σένα κάνω απεργία, και μη κοιτούν μια πορεία. Για σένα κάθομαι στον δρόμο, και περιμένω τροχονόμο. Αθήνα, πόλη αφασία και εξουσία, μαλακία. Με κανάλια και ειδήσεις, ζωντάνε σαν τα αποκρίσεις. Θέμα χρόνου πότε θα διαφτύσεις. Σαν Μικίκη θα κοιτάω, την οθόνη θα ρωτάω και ψηλά τα χέρια θα κρατάω. Μια πορεία και δυστυχία, ζωή ταλαιπωρία. Και με χτυπάτε, εγώ ξέρω καράτε. Κι αν στα γαϊδούρι με τραβάτε, πότε από εκεί, πότε από εδώ, για τη Ευρώπη το σκοπό τον ιερό. Μια σύγκληση παρακαλώ. Εγώ θα πιω ελληνικό και στείλουνε αθμίνιμπο. Δεν θα πιθάνουμε γι' αυτό και φτάνει τέρμα ως εδώ. Φτού και απ' την αρχή. Ένα, δύο, τρία. Με λένε Δάφνη κι όσο κι αν ντρέπομαι γι' αυτό, μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα θα πρωθυπουργώ. Δεν υπάρχουν μόνο τα κακά νέα, υπάρχουν και τα καλά. Φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Υπουργό, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έκανε απογραφή των παιδιών των φαναριών και προσπαθεί να βάλει τάξη σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτή. Συγχαρητήριά μου. Μάλιστα. Πώς πήρατε την απόφαση για τα παιδιά των φαναριών? Είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα. Μάλιστα. Και αρχικά. Μάλιστα. Είχαμε σκεφτεί να μαζέψουμε τα φανάρια. Μάλιστα. Τι μάλιστα, κύριε. Αποδείχθηκε όμως ότι αυτό ήταν λίγο δύσκολο, για να μην πω αδύνατο, να μαζέψουμε τα φανάρια. Μάλιστα. Και είδατε το δράμα των παιδιών και αποφασίσατε να πάρετε δραστικές αποφάσεις. Είδαμε το δράμα των παιδιών, αλλά και το δικό μας το δράμα. Μάλιστα. Δηλαδή. Κοιτάξτε. Μάλιστα. Μεταξύ μας σκεφτήκαμε και λίγο υπολογιστικά. Μάλιστα. Δηλαδή. Κοιτάξτε, μαζέψαμε τα παιδιά των φαναριών για να βάλουμε τους υπουργούς των φαναριών. Μάλιστα. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή. Λόγω των ελλειμμάτων του κράτους, ο κάθε υπουργός ανέλαβε πλέον από ένα φανάρι. Μάλιστα. Τι εννοείτε? Ποιος δεν θα έπαιρνε χαρτομάτιλα στο φανάρι από τον κύριο Παπαντονίου? Μάλιστα. Ποιος, κύριε Υπουργέ μου, είπατε είναι στο φανάρι? Ο κύριος Παπαντονίου. Και όχι μόνον αυτός, και ο κύριος Σιμίτης. Μάλιστα. Στα φανάρια ο κύριος Σιμίτης. Καλά, δεν τον έχετε δει με τα λουλούδια στα χέρια και με μια πινακίδα στο στήθος όπου λέει «Είμαι Έλληνας, θέλω να μπω στην ΟΝΕ, βοηθήστε με». Μάλιστα. Ο κύριος Σιμίτης. Ο κύριος Σιμίτης, βεβαίως. Και αν θέλετε, κύριε, μπορώ και εγώ, ξέρετε, να σας καθαρίσω εδώ το τραπεζάκι, για να μπούμε στην ΟΝΕ προκειμένου. Μάλιστα. Α, ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ, καλέ κύριε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λαμπίκος. Διαπλεκόμενοι, διαπλεκόμενοι. Είναι μόχελ παρίς, είναι μόχελ παρίς. Τόλης, σκέτος.
Το γράφει και στην Ούγια να πούμε. Εγώ ρωτνάω και οι φιλοξενούμενοι απαντνάνε. Απόψε ναι, έχω την ετοιμήνανε και τη χαράνανε να φιλοξενάω να πούμε το φίλονε τον αγαπητόνανε κύριο Χριστόδουλο που με εκτίμησε το χαιρετνάω και το ρωτνάω την πρώτη ερώτηση. Ερώτησης πρώτη. Με συγχωρείς κιόλα για τον εικόνανε έτσι που τα χρησιμοποιήσω, αλλά φιλαράκια ήμασταν να πούμε. Εντάξει, μεγάλο. Λοιπόν, τα μου είπες κύριε Χριστόδουλε ότι σε πολεμάνε. Άλλοι όμως λένε και σένα ναι, σου αρέσει να μοστράρεις το γυαλί. Είναι λιχτωμένοι αυτοί που τα λένε αυτά. Ίσως τα λένε μεγάλα γιατί χτυπάς να πούμε ρε αδερφέ μου και κάτι φοβερά νούμερα τηλεθέας. Σας να πω, τρομερό. Λένε μάλιστα ότι χτυπάς και το άγγιγμα ψυχής. Μόνο την καμπάνα χτυπάω. Σωστός. Αυτός ήταν ο Μακελάρης. Εγώ είμαι ο Καμπανάρης. Χεστήκαμε να. Λες και δεν σε χορταίνω, ρε παιδί μου, να πούμε. Γεγονός είναι πάντως, ρε Χρήστο, μιας και μιλάμε να πούμε για τηλεόραση, ότι τα μίντια περνάνε κρίση. Και ρωτνώ, τι να δει ο κόσμος στην τηλεόραση. Να δούνε εσάς. Εμάς, να βλέπω διαπλακόμενους, δηλαδή. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε, ρε. Ευχαριστούμε να πούμε. Ήταν ένα διαφημιστικό μήνυμα από τον κύριο Χριστόδουλο. Αλλά να, τώρα θα πούμε ότι σε λίγο θα αρχίσεις να πούμε να διαφημίζεις και απορρυπαντικά. Τρομάρα. Πώς το πες? Τρομάρα. Μπράβο ρε παιδί μου. Μου αρέσει που τα λες χήμα να πούμε. Αλλά το μόνο που δεν σε έχω ακούσει είναι να μιλάς για ποδοσφαιρικά να πούμε. Μ' αράζει το χώρο, παιδί μου. Πες μου λοιπόν ένα αποκλειστικό για μένα, έτσι για το κορυτό σου να πούμε. Το κορυτάρι, το καρτάς. Πώς το βλέπεις να πούμε να είναι το ποδόσφαιρο? Όπως ήσαν πριν από 50 περίπου χρόνια. Καλά, και βάλε να μην σου πω. Γι' αυτό δεν πάει και ο νέος κόσμος στα γήπεδα να πούμε. Είδες τον ντέρμπι της Εξέδρας. Ήτανε γεμάτες από γέροντες και ηλικιωμένους ανθρώπους. Και η διαιτησία χάλια ρε παιδί μου να πούμε. Με αυτά που σφυρίζονται ρε Χρήστο, φαντάζομαι ότι και σένα θα σου έρθει η επιθυμία έτσι κάποια στιγμή να μπουκάρεις μέσα στον γήπεδο ρε. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Και πολλά τα λάθη από τους προπονητές ρε παιδί μου να πούμε. Με τον Ολυμπιακό Δανίλ έβγαλε τον Ασάνοβιτς να πούμε και βάλε τον Γκιάσο. Έπρεπε να βάλει τον Γκιάσο και αν όχι, ποιον έπρεπε να βάλει? Όχι εμένα. Εσένα να βάλει, μη μας κουφάνεις τώρα να πούμε Χριστός Βαζέχα, αλλά Χριστόδουλος και Σέντερφορ. Ρωτνάω, πάει αυτό το πράγμα μαζί, Χριστόδουλος και Σέντερφορ? Είναι δύο μεγέθη, συνυφασμένα. Μάρε Χρήστο, μεταξύ μας τώρα να πούμε, άμα τα ακούσουν αυτά που λες, με το δίκιο τους θα πούνε ότι αν παίξεις Σέντερφορ να πούμε, δεν θα βάλεις ούτε ένα γκολ. Τρομάρα. Οι άλλοι τα λένε, όχι εγώ, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βάλεις γκολ να πούμε. Άμα χτυπήσεις κανένα πενάλτι. Μόνο την καμπάνα χτυπάω. Μ' αρέσει ρε μεγάλε. Μ' αρέσει ρε παιδί μου που είσαι και πλακατζής να πούμε. Αλλά κομμένη πλάκα τώρα, έτσι. Σιγά σιγά θα το πιστέψω και εγώ να πούμε ότι είσαι έτοιμος να παίξεις. Ότι προπονήθηκε σήμερα σε τα κουνάκια να πούμε και σε κεφάλια. Απόψε θα τα δείξουμε αυτά τηλεόραση. Αν είναι έτσι, καλά είσαι και ο πρώτος να πούμε μιλάμε. Χριστόδουλος, κυρίες και κύριοι, τέρμα στις τηλεοράσεις, τώρα στα γήπεδα. Οπα. Να αγωνιστούμε. Βέβαια, να αγωνιστείς. Αλλά Χρήστο, πρόσεξε, σε θέλω δυνατό, και πρόσεξε, όταν κατεβαίνεις στην περιοχή, να μην σου πάρουν την μπάλα. Κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Άπαιχτος είσαι ρε μεγάλε να... Έφυγε και το δεντράκι και μύρισε ο τόπος να... Ποιον θα σου την πάρει ρε την μπάλα να... Να περιμένω για κανένα γκολ την Κυριακή για λέγε. Να περιμένεις. Σε ευχαριστώ ρε Χρήστο μου να πούμε τι άλλο να σου πω. Καλές νίκες, καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κώστα. Δάφνη. Γιατί ήρθαμε στη Βιέννη? Δεν σ' αρέσει Δάφνη μου? Μ' αρέσει, αλλά γιατί ήρθαμε? Για τη σύνοδο κορυφής, Δάφνη μου. Και τι σχέση έχουμε εμείς με την κορυφή? Πώς, Δάφνη μου, εγώ είμαι κορυφαίος. Ναι, στους 7 επί Θήβας. Όχι, Δάφνη μου, στη Βιέννη είμαστε. Τι Θήβες μου λες? Με την κορυφή τι σχέση έχουμε? Μα δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι η κορυφή στην κυβέρνηση. Ναι, στα κολοκύθια κολοκύθω κορφάδα. Είμαι κορυφή. Με παγόβουνο. Γι' αυτό θέλω να σου καρφώσω τη σημαία στο κεφάλι. Ντουπ, έτσι. Μα γιατί, Δάφνη μου, τα βάζεις συνέχεια με μένα? Με ποιο να τα βάλω, με τη διαιτησία? Αυτή φταίει. Καλά, αυτό το ξέρουν και οι πιο άσχετοι. Ποιοι? Το Υπουργικό Συμβούλιο. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Όχι. Καλά. Το Στεφανόπουλο, γιατί δεν θέλεις να τον βγάλεις? Τι να τον βγάλω? Πρόεδρο. Μα θα τον βγάλω. Πρόεδρο? Όχι. Από πρόεδρο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι. Καλά. Ξέρεις για τον ιό του 2000? Ξέρω. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Βέβαια. Έχω βραχυκυκλώσει τους πάντες. Και δεν περιμένω εγώ το 2000. Εγώ το έχω κάνει αυτό από το 1996. Εσύ δεν είσαι ο ιός του 2000. Εσύ είσαι το μαύρο κουτί.
Του Τσίμα. Όχι, του Τσίμα Τσίμα. Δάφνη. Κώστα. Θες, Δάφνη μου, να δεις το πακέτο. Ας το καλύτερα, Κώστα μου. Αυτό δεν είναι πακέτο. Αυτό είναι το σκέτο. Και ολίγη από φάβα χωρίς τα κρεμμύδια. Κοιμήσου! Χαίρευτο.